σκηνή στο περίπατο, να σε φίλω στο χιλί. Μία του Καλημέρα, καλημέρα και τι κάνετε παιδιά, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Εμείς ετοιμαζόμαστε να πάμε στην παραλία, είχε έρθει και ένας φίλος. Πάμε να περάσουμε καλά και μετά έχουμε παιχνίδι νεροπόλεμο που είναι και το έθιμο του κατακλυσμού εδώ στην Κύπρο. Και μετά παιδιά θα έχουμε φιλοξενούμενους. Θα έχουμε τραπέζι, να γιορτάσουμε τα γενέθλια, να φάμε, να πιούμε, να ξεκουραστούμε. 12 χρονών κλείνει ο μεγάλος μου γιος. Λοιπόν, το χρησιμοποιώ αυτό εδώ. Είναι αρκετά καλό, 50, γιατί είμαι πολύ άσπρη και αν δεν βάλω, γίνομαι κατακόκκινη. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε υπέροχα το τριήμερό μας. Ελπίζω και εσείς να είστε κάπου μαγικά και να περνάτε όλοι τέλεια. Και πάμε να ξεκινήσουμε παιδιά και απολαύστε το βίντεο.
Λοιπόν, παιδιά, μόλις γυρίσαμε, πήγαμε στην παραλία, μας φάγαμε και το φαγητό μας. Σας έδειξα εκεί το λιμανάκι με το μεσαιωνικό κάστρο. Λοιπόν, οπότε τώρα ήρθε η ώρα να γεμίσουμε τα μπαλόνια μας, γιατί θα αρχίσει το πάρτι. Σε λίγο θα έρθουν και οι καλεσμένοι. Έχουμε καλεσμένους μερικά παιδάκια από το σχολείο του Αλέξανδρου, αλλά μετά θα περιμένουμε και τους γονείς μου, την Ονάτου, το νονό του και τις αδερφές μου. Οπότε πάμε γρήγορα γρήγορα να ετοιμάσουμε τα όπλα, τα νεροπίστολά μας και τα μπαλονάκια μας, να τα γεμίσουμε νερό. Ελπίζω να σας αρέσει το έθιμο αυτό. Υπάρχουν και άλλα έθιμα, παιδιά, τη μέρα του κατακλυσμού εδώ στην Κύπρο. Υπάρχουν διάφορα αθλήματα στην θάλασσα, γίνονται αρκετά πράγματα τη σημερινή ημέρα. Σε κάποιες άλλες γειτονιές γίνεται χαμός με νεροπίστολα, λάστιχα και νερά και μαζί με τα αυτοκίνητα. Θα σας βάλω σημειότυπα και αυτά. Το δικό μας το πάρτι είναι λίγο πιο μικρό. Λοιπόν, απολαύστε το, ελπίζω να σας αρέσει και πάμε να γεμίσουμε τα μπαλονάκια μας. Επόμενη μέρα, παιδιά, σήμερα. Χθες ήταν αρκετά κουραστικά, οπότε σήμερα επιλέξαμε καναπέ και τηλεόραση. Λοιπόν, ήταν αρκετά κουραστικά χθες. Έπρεπε να ανεβοκατεβαίνω πάνω κάτω για να παίρνω πράγματα. Θέλανε και όλα τα παιδιά τη φροντίδα, φέρε μου αυτό, φέρε μου εκείνο. Περάσαμε υπέροχα αλλά και κουραστικά, γιατί είχαμε και το πρωινό μας, ήταν αρκετά γεμάτο, οπότε κουραστήκαμε. Σήμερα όμως χαλαρώνουμε. Τώρα θα πάω να φτιάξω εδώ το μαλλί και να ετοιμαστούμε να πάμε κάτω στο μανηγύρι που γίνεται στο λιμανάκι στην Πάφο. Υπάρχει και παραδοσιακή βραδιά. Συνήθως κάθε χρόνο τέτοια μέρα έρχονται μεγάλοι τραγουδιστές. Νομίζω σήμερα έχει και το Δήμο Δημάκη. Δεν θα μείνουμε πολύ όμως, γιατί έχουμε και τη μικρή. Οπότε πάμε να ετοιμαστούμε και να σας δείξω τι γίνεται κάτω στο λιμανάκι με το πανήγυρι που γίνεται εκεί.
σε φίλω στο χείλι. Πίσω στο χρόνο, στα καλοκαίρια του χθες. Τότε που ο κατακλυσμός ήταν η μεγαλύτερη λαϊκή γιορτή για μικρούς και μεγάλους. Όταν το ασπρόμαυρο ακόμα φίλμα αποτύπωνε τα φαγοπότια και τα γλέντια στις παραλίες. Τα παιδικά χαμόγελα μετά από ένα μπουγέλωμα με αυτοσχέδια νεροπίστολα. Και τους βρακάδες. Τους αυθεντικούς βρακάδες που πολλούσαν την πραμάτια τους στα μεγάλα πανηγύρια των πόλεων. Οι Κερινιώτες τιμούσαν από τον 19ο αιώνα, όπως μαρτυρείται το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Για τρία μερόνυχτα το λιμανάκι γέμιζε με φωνές και χειροκροτήματα. Το έθιμο ολισθηρός ιστός είχε αναδειχθεί στο κατεξοχήν και πιο επικίνδυνο θαλασσινό αγώνισμα. Οι διοργανωτές έδαιναν πάσαλο της ηλεκτρικής πάνω στην ξύλινη αποβάθρα. Τον άλυφαν με λίπος και τον έλουζαν με θαλασσινό νερό για να γίνει γλιστερός. Ο διαγωνιζόμενος προσπαθούσε να περπατήσει πάνω στο κατάρτι μέχρι την άκρη του, για να πιάσει μια μικρή ελληνική σημαία και μετά να πέσει στη θάλασσα. Στη Λάρνακα πλημμύριζαν και τότε οι φοινικούδες από κόσμο. Το πρόγραμμα περιλάμβανε αγώνες κολύμβησης, ισορροπίας σε δοκάρι και ιστιοπλοείας. Το ίδιο σκηνικό και στην Αμόχωστο αλλά και τη Λεμεσό που ακολούθησε τις προηγούμενες επαρχίες. Το γλέντι ήταν το αποκορύφωμα. Στην Κύπρο για τον κατακλυσμό έφταναν τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Όπως το 1980 που στη Λάρνακα βρέθηκε η νεαρή τότε Χαρούλα Αλεξίου. Όχι πολλά λόγια, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου σε όλο το νησί σας για την αγάπη σας, τη φιλοξενία σας, τη μοναδική φιλοξενία σας και τη ζεστασιά που δείχνετε σε όλους τους καλλιτέχνες που έρχονται. Από το πρόγραμμα δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα τσατιστά, με τους ειδικούς του σπορ να κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να νικήσουν τον αντίπαλό τους. Για πάντα που την πείσει, πόψε θα σ' αποβάλω. Στις ουρές, μικροί και μεγάλοι περίμεναν υπομονετικά για ένα παιχνίδι στο Καζαντί. Μια κούρσα στα συγκρουόμενα αυτοκινητάκια, λίγους ξηρούς καρπούς και μαλλί της γριάς, το οποίο κρατούσαν στο χέρι αγναντεύοντας το γαλάζιο της θάλασσας. Αυτά έφταναν και περίσευαν στις μαυρόασπρες εκείνες εποχές για να δημιουργήσουν μια μεγάλη περιουσία στο μυαλό των Κυπρίων του χθες.